Καλέ, ποια είναι αυτή η κούκλα, ποια είναι αυτή η θεά, ποια είναι αυτή η κούκλα. Σήμερα πας και σε γάμο, έτσι μα. Σε πιανού, στο κουτρούλι. Και από κάτω πιτζάμα αλήθειας. Ευτυχώς δεν βλέπετε από κάτω και μπορώ και κρατάω μια αξιοπρέπεια. Τη συντηρώ στο YouTube. Τι έχουμε σήμερα, σας έλειψε. Θα γίνει μακελιό. Θα λιγουρόμαστε. Εξομολογητήριον 6! Μου ήρθε λόξιγες. Αρχικά γύρνα το μικρόφωνο σωστά. Άιντε τώρα. Άιντε θα μας τη λένε πάλι. Με τραβάει ρε, είναι αυτή η μπλούζα, δεν είναι για ρίσκο. Σήμερα γυρνάμε εξομολογητήριον 6. Πάμε πάλι. Μαζί σου και στην κόλαση, γκούρου του έρωτα. Κρίντζι. Στο επιτελείο μας σήμερα βρίσκονται πολύ σημαντικές παρουσίες που βρίσκονται κάθε φορά. Κανείς άλλος δεν μας θέλει. Η Ευαγγελία Ρούσου, η Δήμητρα Κίτσου, μεγάλο επιτελείο. Και πίσω από την κάμερα εννοείται υπάρχει Ειρήνη Δασκάλου. Θα με υποστεί πολλά οξύδια σήμερα. Και εμένα με βήχα γιατί υποφέρω, έχω μυγδαλίτιδα. Στο σημερινό επεισόδιο, στο εξομολογητήριο 6, μια στήλη που πολύ αγαπήσατε, γιατί μπορείτε και γυαλίζετε τα σφυράκια σας για να κάνετε τους δικαστές. Ενώ στα άλλα δεν τα γυαλίζουν καθόλου. Ισχύει, αλλά σε αυτό πιο πολύ. Παιδιά, γιατί. Στηρός γραμμή δικάσαν όλοι. Ναι, στηρός γραμμή δικάσαν όλοι, αλλά γι' αυτό είμαστε. Για να μην δικάζουμε εμείς. Α, να δικάζουν οι άλλοι. Και άμα, εντάξει, άμα θέλετε, δικάστε, τι να κάνουμε, δεν σας διαγράφουμε τα σχόλια. Σε αυτή τη θεματική, στο εξομολογητήριο, λοιπόν, μας λένε οι άνθρωποι τις πράξεις που έχουν κάνει και έχουν μετανιώσει. Και εμείς, σαν επιτελείο, γιατί είναι πολύ σημαντικό σκοπό σας σήμερα, δεν ήρθατε σε ένα χαζό βίντεο. Πάμε τους ανθρώπους με δική μας κρίση στον παράδεισο, στο καθαρτήριο, που είναι μια ενδιάμεση κατάσταση. Πεθαίνεις από τις ενοχές σου μέχρι εκεί. Και στην κόλαση. Το καθαρτήριο είναι το πιο βαρετό πάντα. Είσαι αρκετά για το. Για να πας στον παράδεισο, αλλά τελείως νουμπάς για να πας στην κόλαση. Η προσβολή σε αυτό το βίντεο είναι άμα πείτε καθαρτήριο. Ναι, είναι με τριότητα. Ξεκινάω με την πρώτη ιστορία που μας λέει η φίλη. Για να ακούσω. Είσαι προκλητική σήμερα. Σήμερα θα δούμε ποιον θα στείλω στην κόλαση. Ωραία, ωραία. Η γιαγιά μου με δωροδόκησε με 300 ευρώ. Είναι σοβαρή δωροδοκία. Η γιαγιά πάει παράδοση. Ξεπερνάει και του Πάσχα και των Χριστουγέννων το κασέτ. Η δικιά μου τόσα παίζει να μ' αφήσει τη διαθήκη. 300 ευρώ πλην ΦΠΑ. Δηλαδή κάπου στα 250, ας πούμε. Για να πείσω, λέει, τον πατέρα μου να γυρίσει πίσω στη μάνα μου. Μάνα-μάνα, δωροδοκία εγγόνη, για να πείσει τον πατέρα, δηλαδή τον άντρα της κόρης της, να επιστρέψει στη σχέση και στο γάμο αυτών που είχαν συνάψει. Γιατί, λέει, δεν γίνεται να υπάρχει διαλυμένη οικογένεια στο σόι μας και δεν μπορεί να αφήσει ορφανά τα παιδιά του. Γιατί, άμα χωρίσει το ζευγάρι, πεθαίνουν τα παιδιά στην ορφάνια. Δεν είναι. Μένουν εκεί. Και η δική μου γιαγιά νευρίαζε που οι γονείς μου κοιμόντουσαν σε ξεχωριστό κρεβάτι. Άμα δουν ζευγάρι, ένας να κοιμάται στον καναπέρο, δεν χωρίσανε. Ήiii, τι είναι αυτή! Εννοείται, λέει, πήρα τα λεφτά της και είπα ότι ο μπαμπάς έφυγε για μια γκόμενα από το σπίτι. PS, ήμουνα 14 χρονών. Hashtag θλίψη. Εγώ θα πω ότι αυτό το παιδί πάει στον παράδεισο, γιατί κακώς οι γιαγιάδες και οι παππούδες εμπλέκονται στις σχέσεις των γονέων και εμπλέκουν και το εγγόνι. Πλήρωσε την παρεμβολή της στη σχέση και το γεγονός ότι έμπλεξε για το παιδί μέσα. 300 ευρώ για ψυχική οδύνημο, ρε μαλάκα. Εγώ τι πήρα, το πουλο. Τι άλλο είχα πάρει, κάτι φρούτα, γιατί με αφήνω να τρώω πίτσα. Έχω κάνει αμαρτίες πολλές. Δεν είναι όμως τις παρούσεις. Εδώ είναι οι παρούσεις. Εδώ λέτε τις αμαρτίες σας. Αυτό εδώ είναι πετραχύλι. Μην κοιτάτε που το έχω κάνει πιο κόμφι. Κάνει για πετραχύλι. Για σουαχύλι. Κάνει αυτό, δεν κάνει για πετραχύλι. Πήγαινα με τους φίλους μου για μπάγιο στη θάλασσα. Σε μια συγκεκριμένη παραλία στο νησί που μεγάλωσα, είχε ακριβώς δίπλα από τους λουόμενους και τις ξαπλώστρες ένα μικρό παρεκκλήσι. 18 εγώ ξαναλέω, μεγάλο παιδί πια, ναι, δεν είσαι. Γομάρι! Και 18 και τα πήλαιοι. Έμπαινα στο παρεκκλήσι, μάζευα ό,τι ψηλά έβρισκα μέσα, κάποιες φορές 4 με 5 ευρώ. Έκλεβε το παγκάρι! Και πήγαινα κύριο στην παραλία και πλήρωνα το φρέντο εσπρέσο με έντριό μου. Ο Άγιος Εσπρέσος. Αυτός ο Άγιος είχε φροντίσει ο φίλος μας εδώ να πίνει κάθε πρωί το φρέντο εσπρέσο του. Γιατί αυτό το παγκάρι μου πως ήταν σαν το καζάνι του Πανοράμιξ. Έβγαζε 5 ευρώ κάθε μέρα και 2 και 3 και 4 ευρώ. Και κάμια μέρα και κλάψε σαντουίτς χωρίς κρέας. Δάμβα, για νηστεία.
Αρχικά λέει, οι φίλοι μου με έκραζαν. Αμαρτία, τι κάνεις ρε εσύ και τα λοιπά. Το ήξεραν, το είχε πει. Θράσος έχει εδώ, μα το έστειλε σε εμάς. Στο μικρούτσικο του YouTube. Στο μεγαλούτσικο βασικά. Περιτώ να σου πω, μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν είχαν πάρει αέρα και τρέχαν όλοι να δουν ποιος θα φτάσει πρώτος να πάρει τα κέρματα για τον κερασμένο καφέ. Όλοι πάνε να πήγαινε μετά και κλείνουν το παγκάρι. Τι? Γι' αυτό δεν το λες. Γι' αυτό δεν θα το έλεγες εσύ, ρε φραγκοφωνιά. Κόλαση one way ticket. Μαλάκες, κλέβετε τον Νίκο του Θεού. Για λουκουμά. Για λουκουμά θαλασσινό που τον έχει λούσει με τον ιδρώτα του λουκουμάτζης. Φίλε, δεν πληρώνω, μου τον κάνει δώρο και ένα post δώρο από μένα στο Instagram. Είναι κόλαση, ξεκάθαρα, γιατί κλέβει τον Νίκο του Θεού. Το είπε, το εξομολογεί. Ακριβώς. Και όταν το εξομολογείς εδώ, άφηση παίρνεις. Γιατί τα λες και ξεσκάς. Έχω σχέση 4 χρόνια με παντρεμένο. Με 2 παιδιά. Μερικές φορές πρέπει καλύτερα το δεν κρίνω να το γράφω εδώ για να το θυμάμαι εγώ. Γκαγκουτάκι είναι, οπότε πάμε πάσο. Εγώ τώρα 24, αυτό 47. Το σουέξ, επικοινωνία και χιούμορ αλλού. Έχω κερατώσει τους πάντες μαζί του και εκείνος. Ναι, είναι η αλήθεια, οπότε αυτό είναι αμφίδρομο. Δεν το μετανιώνω γιατί τους άξιζε. Βγάζει μένος. Άκου τώρα, έχει χτίσει τους συντρόφους ότι αυτοί είναι οι εχθροί της. Παραμελούσαν το ερωτικό, την επικοινωνία κτλ. Και ο άλλος παραμελεί τα παιδιά του, δεν κατάλαβα. Άμα είναι να πάμε τα αρνητικά, αλλά τα ισοζυγίσουμε και σε ποιον αξίζει τι. Δεν έχει βρεθεί κάποιος που να μου ξυπνήσει να τον αφήσω για χάρη του ή να το αξίζει. Εκτός από αυτόν τον έναν που ερωτεύτηκα και δεν μου έκατσε ποτέ και γι' αυτό τον ερωτεύτηκε, σας να μαντέψουμε, ναι. Ότι ίσως να σε ελκύουν οι άντρες που είναι unavailable. Άκου τι είπα τώρα, μια λέξη που προσδίδει τη μεγάλη γνώση που τώρα εγώ δίνω, Μεταφέρεις, ναι. Θα πω και για κάτι ίσους. Ναι, ίσως. Ίσως. Θα σε βάλω καθαρτήριο. Τι? Θα σου πω γιατί. Κάτσε να σκεφτώ. Γιατί το πάω με παντρεμένο. Επειδή είναι πολύ καθημερινό, έχει αποκτήσει μια άλλη άφεση. Έχει γίνει πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο. Τώρα η κοπέλα που έχει θέμα και δεν γουστάρει κανέναν πλέον πλην από το παντρεμένο, ζει τη δική της κόλαση. Δεν την πάω εγώ. Οπότε θα την πάμε καθαρτήριο, δεδομένου ότι το τέτοιο ότι αυτό είναι σύνηθες. Ότι την κόλαση τη ζει. Σύνηθες. Αμαρτία προμνημονεύτων χρόνων για να γίνω πιο συγκεκριμένη πρώτη γυμνασίου. Έχουμε λοιπόν μια γαλλικού στο σχολείο η οποία δεν μίλαγε ωραία στα παιδιά. Περισσότερο σχολείο η γερμανικού δεν μιλούσε καλά στα παιδιά. Όχι, η αγγλικού δεν μιλούσε καλά στα παιδιά, που ήταν μόνιμη. Δεν ήταν με απόσπαση. Ξεχώριζε, λέει, μαθητές. Είχε αδυναμίες και το έδειχνε με κάθε τρόπο και πέρα τη βαθμολογία. Αυτό είναι, αυτό είναι στην πρακτική μου, εγώ. Να μην ήταν μ***σμένα. Ρε αγάπη μου, εσύ έκανες πρακτική όμως, δεν είχες μάθει πως την ψυχολογία του παιδιού. Γιατί οι καθηγητές μας την έχουν μάθει την ψυχολογία του παιδιού. Προσωπικά λέει μου φέρονταν καλά γιατί είχα κάνει ήδη 2 χρόνια γαλλικά εκτός σχολείου, οπότε κάτι σκάμπαζα και συνεπώς με άφηνε στην ησυχία μου. Αυτό το έκανα εγώ για να τα πάω καλά με όλους. Θα το πω για το ένα παιδί που πάει σχολείο και μπορεί να μας βλέπει, που είναι πιο ξύπνιο από τα υπόλοιπα. Σήκωνα συνέχεια χέρι για να γίνω σπαστική ότι τα ξέρω όλα, χωρίς να ξέρω τίποτα. Και έτσι όταν δεν σήκωνε κανείς και το σήκωνα εγώ, έλεγαν κανείς άλλος. Αλλά εγώ είχα κρατήσει το ότι τα ξέρω. Δεν ήξερα τίποτα, δεν διάβαζα ποτέ. Εγώ και μια φίλη μου αποφασίσαμε ότι έπρεπε να τιμωρηθεί, γιατί δεν αντέχαμε την αδικία και τον τρόπο που φέρονταν έτσι στους υπόλοιπους. Ήταν αναρχικές αυτές. Πήγαμε λοιπόν ένα απόγευμα με ένα λεξικό γαλλικών στο χέρι και γράψαμε μαρκαδόρο σε όλο το αμάξι βρισχές. Τη μάνα σου! Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Και βάλαμε, λέει, και κάνα 2 πρόκε στα λάστιχα, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είχε αποτέλεσμα. Η πρόκα στα λάστιχα, φαντάστηκες. Στη συνέχεια έγινε θέμα στο σχολείο και κατευθείαν υποψιάστηκαν τα παιδιά από το ΕΠΑΛ. Ποιος να φανταστεί, λέει, ότι 2 κοριτσάκια από την πρώτη γυμνασίου τα έκαναν όλα αυτά. Ο βανδαλισμός είναι κακός. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μεγάλο δίλημα. Θέλουν να πολεμήσουν το άδικο. Ναι, αλλά ξέρετε πόσο έχουν πάει τα ανταλλακτικά αυτοκινήτα. Παράδεισος, ευχαρίστησε το επιτελείο που σε πήγαν εκεί. Εγώ είχα λίγο τις επιφυλάξεις μου. Λοιπόν, γουρού μου, τη δική μου αμαρτία την ξέρουν οι γονείς μου και οι καλοί μου φίλοι. Όταν ένα μυστικό το ξέρει πάνω από ένας, δεν είναι μυστικό. Όταν ήμουν, δεν ήμουν 8 χρονών σαν παιδί και εγώ είχα μαλώσει με τη μεγαλύτερη αδερφή μου. Αφού λοιπόν εγώ σαν άχρηπνος φρουρός περίμενα να κοιμηθεί, έβαλα σε εφαρμογή το σατανικό μου σχέδιο. Ευτυχώς δεν είχα αδέρφια, γιατί πιστεύω ότι σήμερα τα αδέρφια μου, αν ήμουν μεγαλύτερη κιόλας αδερφή, καλά και μικρότερη δεν θα είχα θέμα.
Θα τα είχα σπάσει το ξύλο. Δηλαδή, πες να είχα να κάνω μελανιές από όταν ήμουν 10 χρονών, ας πούμε. Μάζεψα, λέει, ό,τι Σούπερ Κατερίνα είχε η αδερφή μου. Θυμάστε, Σούπερ Κατερίνα, πόσο πονούσε άμα χάναμε. Είχες και μικρή, άρχισε θα τα έχεις προλάβει. Λοιπόν, κοντά είναι η μούρη σου που είμαστε κοντά. Τα συγκέντρωνα σε μια μεγάλη στίβα στο χαλί του δωματίου. Έλουσα όλα τα περιοδικά με φωτιστικό ενόπνευμα, να σημειωθεί πως όλοι κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα. Και με το τράβηγμα ενός σπίρτου έβαλα μπουρλότο στο δωμάτιο με την κοιμόμενη αδερφή μου. Η φωτιά έσβησε, όλοι ήμασταν ζωντανοί και η κατοχική γιαγιά μου πήρε το καμένο χαλί ωριακά σε αποσύνθεση και στόλισε την είσοδο του σπιτιού της. Καλά, προφανώς. Αυτό μια χαρά είναι. Μια ντούπκα στο χαλί να. Μια χαρά είναι αυτό. Το βάλω καλέ έξω και τα παπούτσια να καθαρίζουμε. Σούπερ Κατερίνα πονάει πάρα πολύ. Κάποια από εσάς, 5 ελπίζω και όχι παραπάνω, να μην. Ξέρετε τι είναι η Σούπερ Κατερίνα. Τα τεύχη ήταν μοναδικά, αλλά είχε και κάτι εξαιρετικά τεστ. Πόσο ερωτευμένος είναι μαζί σου. Έκανα μια φορά το τεστ, έβλεπα ότι δεν είναι και το ξαναέκανα με τις σωστές απαντήσεις. Άλλες ρε, για να βγει ότι είναι. Κάτσα με τον ανιψιό μου. Μπορεί να μας ένωσε η καραντίνα που βρισκόμασταν κυρίως μόνο με οικογένειες. Πλέον ο Κοκκινόπουλος θα βγάζει καινούργιες σειρές και θα λέμε παίζει τώρα η εξερευνήτρια στον Α 12 η ώρα το βράδυ. Στη ζωή βλέπουμε τα χειρότερα. Και κάναμε κάτι, λέει, με τον ανιψιό. Δεν κάναμε μόνο. Το οικογενειακό τραπέζι μετά από αυτό έγινε περισσότερο άβολο από ό,τι ήταν. Την πάω κόλαση. Κόλαση. Ναι. Ναι. Θα πάω να ρωτήσω και ένα. Μπορεί να ήταν τρίτη τη ξαδέρφη. Και να έκανε ένα παιδί. Και να θεωρείται ανιψιό. Πάλι δεν τον πειδάζει, δεν τον πειδάζει. Μόνο για να ψηλώσει τον πειδάζει. Ξέρω πολύ καλά ότι μα έχει χαλάσει. Και τώρα θα μιλήσω επιστημονικά. Ποιος είναι ο κίνδυνος και ποια είναι η αιτία, η ακρίβεια που έχει υπάρξει αυτή η κατάσταση. Το είπα πολύ επιστημονικά και δεν το δέχομαι. 3 στις 4 την πάω κόλαση. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν. Κόλαση. Η δικιά μου αμαρτία είναι μεγάλη και όταν λέω μεγάλη, μεγάλη. Okay. Λοιπόν, εγώ που λες είμαι ένα αγοράκι που την κουνάει ένα γλαδιά. Αποφάσισα και εγώ με τη μηδαμινή πέτσα που μου απομένει να χωράσω ένα στόι για να καλύπτω τις ανάγκες μου. Όμως θα ήταν αδύνατο να το έχω σπίτι αφού μένω ακόμη με τους γονείς μου. Άλλο κι αυτό. Πρέπει να υπάρχει μία θήκη ειδική ή κάτι που να κρύβουν οι άνθρωποι τα σεξουαλικά παιχνίδια τους για να μην εκτίθενται είτε από επισκέπτε είτε από γονείς, γιατί μπορεί να είσαι 35 ας πούμε για να ζεις με τους γονείς σου. Έφτασα, λέει, στην ανάγκη να αναγκάζομαι να τον παίρνω μαζί μου και να πηγαίνω. Στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στο γυμναστήριο, στις βόλτες. Και γενικά το είχα πάντα μαζί μου στη σχολική τσάντα. Σαν μέσα σε ένα τότε μπαγκ. Νομίζω ότι εκεί δεν είσαι. Δηλαδή, άμα χαλάσει εκεί το τίτλο, σου λες είχαμε περάσει τόσο μαζί. Και όντως θα τα είχατε περάσει τόσο μαζί. Αυτή η δόνηση από πού να είναι, από το κινητό ή από το. Το έχω στο αθόρυβο. Μια μέρα λοιπόν αποφάσισα να μην το πάρω μαζί μου, γιατί θα πήγαινα σε ένα πάρτι και δεν ήθελα να πάρω μεγάλη τσάντα, επειδή είχα ντυθεί και θα μου χαλούσε το styling. Σαν ένας μικρός αστυνόμος Αΐνης και εγώ τοποθέτησα τα πράγματά μου πάνω στο θρανείο. Ήταν undercover αυτό, γιατί λέει ποιος θα ψάξει πάνω στο θρανείο τα προφανή. Έτσι ώστε αν κάποιος άνοιγε τη τσάντα, να το καταλάβαινα. Ανοίξανε τη τσάντα και τα βρήκαν όλα. Ένα 47 εκατοστά. Έλα ρε, 47 εκατοστά. 2 vape. Μία τράπουλα ταρό, όλες τις χαρές να γεμίσει τους γονείς σου, αλλά. Όταν γύρισα και συνειδητοποίησα τι είχε γίνει και κοίταξα τη μάνα μου στα μάτια, αποφασίσαμε και οι δυο να μην μιλήσουμε γι' αυτό ποτέ. Όταν δεν μιλάει η μάνα ή έχεις κάνει μεγάλη μαλακία. Μάνα πικράθηκε γιατί είδε τώρα τη μάγισσα του Σάλεμ. Αν ήταν άλλη μάνα, μπορεί να έχει ετοιμάσει ήδη τη πυρά για να κάψει τη μάγισσα, δεν είναι. Μάνα πλέον θεωρείται αγία στα μάτια μου, αφού δεν είπε τίποτα ούτε σε μένα, αλλά ούτε και στον πατέρα μου. Γιατί αν το μάθαινε ο πατέρας μου, πολύ πιθανόν να μην βρισκόμουν εδώ, φίλες και φίλοι. Έλα, μωρέ, βλακίες. Πηγαίνει στον παράδεισο. Δεν το θέτω ναι, καν. Ήταν εξομολογητηριακό. Οκ, okay, δεν ξέρω καν αν στέκει το λόγο αυτό, αλλά θα είμαι λεξιπλάστη στα τελευταία βίντεο. Το παρατήρησα και αυτό από το προηγούμενό μας. Σε πάμε παράδεισο, ήταν soft. Όλη στην εφηβεία μας έχουμε πειραματιστεί με διάφορα πράγματα. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Δεν μιλάω μόνο για τα σεξουαλικά και για αυτά που τα υπόλοιπα που έκανε. Ναι, ναι. Αν έχουμε κάνει μαζί πίνακα Ouija. Αγαπημένη γκουρ των πάντων στον αιώνα των αιώνων, Ειρήνη, γεια.
Γεια! Γεια, διέγραψέ το τώρα αυτό, να σε δω. Λαθίνα, ηρέμησε. Σεπτέμβριο παντρεύομαι με την 6 χρόνια σχέση μου που με αγαπάει άπειρα και με προσέχει άπειρα. Όταν ξεκινάει, λες, τι σ' αρέσει το σύντροφό σου και είστε μαζί, με αγαπάει πολύ. Αν σε ρώταγα να μου πεις ένα αρνητικό χαρακτηριστικό του Παναγιώτη. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει τίποτα. Είναι η Σκορπιός η αχάριστος, δεν έχει άλλο. Τον τελευταίο όμως χρόνο η καρδούλα μου και άλλα μέρη του σώματός μου καρδιοχτυπούν για ένα ψηλό μελαχρινό αγόρι της ελληνικής μας αστυνομίας, ζώδιο Παρθένος. Όλα ξεκίνησαν πρόπερσι το φθινόπωρο που είχε φύγει το αγόρι μου και μετά από ένα mental breakdown δυστυχώς βρέθηκε αυτός. Το καλύτερο πρώτο που έχω κάνει. Η χημεία που έχουμε είναι απίστευτη. Φυσικά δεν υπάρχει στον ορίζοντα να χωρίσουμε. Μέσα σε αυτό το διάστημα αυτός βρήκε άλλη. Α, δηλαδή λέει, εγώ δεν χωρίζω από τον μέλλοντα σύζυγό μου. Γιατί παντρεύομαι. Ο γενικά λέει, δεν υπάρχει στο σενάριο να χωρίσουμε. Παρόλα αυτά λέει, πηγαίνε με τον αστυνομικό, ο οποίος αστυνομικός βρήκε και άλλη. Οπότε έχει και αυτός άλλη σχέση. Τώρα. Δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε σχέση μεταξύ μας, καθότι ούσα δίδυμος εγώ θα σκοτωθούμε μέσα από την πρώτη ώρα. Δίδυμος! Άσε βρε τώρα που δεν κάνει σχέση, γιατί αυτός είναι Παρθένος και εσύ δίδυμος. Άσε. Μας εξητάρει, λέει, αυτό το αμαρτωλό, αυτό το απαγορευμένο. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι είναι Παρθένος και εσύ δίδυμος. Δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, πώς θα το σταματήσω. Δεν έχω κάνει ποτέ ουσίες στη ζωή μου, αλλά κάπως έτσι πρέπει να είναι και εφισμός. Άστο, παίρνω εγώ μόνη μου τα σανσέρ για το μείον ένα. Υστερόγραφο, το νηφικό του γάμου μου είναι ονειρεμένο, φιλενάδα. Εντάξει. Δύσκολη θέση, γιατί γκουρού έχει απατήσει για εκείνη. Ναι, αλλά να σου πω κάτι άλλο, πάει να δεσμευτεί. Δεν παντρεύεται. Τσέσκαλε πόσοι γάμοι. Ναι, πριν πάει στο γάμο. Να τελειώσει αυτός ο γάμος τώρα. Δεν βλέπω στέρια, βλέπω θάλασσα. Καθαρτήριο. Καθαρτήριο κι εγώ. Και θα πούμε δύο λαδάσπαρτων. Ναι, αφού ταιριάζει πιο πολύ με τον άλλο στη ζωή και με τον άλλο στο κρεβάτι, σου κρατήσει και τους δύο. Βρε Ειρήνη. Αφού το ξέρει ο ένας. Με αυτή τη λογική μπροστά δεν θα πας. Ήρθε η ώρα να εξομολογηθώ. Μπορεί όχι σε παπά, αλλά νομίζω και στην κουρού συγχωρεί το η αμαρτία. Θα δείξει. Εγώ είμαι αμήλικτη. Είσαι αμήλικτη. Δεν είσαι προβλεπέ. Τι προβλεπέ. Την άλλη που κεράτωνε πριν, δεν την έστειλε στην κόλαση. Ναι, γιατί η Ειρήνη, εγώ αναγνωρίζω. Σέβεσαι τον έρωτα. Όχι. Αναγνωρίζω την ανθρώπινη ανάγκη του ανθρώπου να πάει με κάποιον άλλον. Άνθρωπο. Άνθρωπο. Άνθρωποι δεν είστε! Και σαν άνθρωπο, ανθρώπινα. Αντιλαμβάνομαι αυτή την ανθρώπινη ανάγκη. Την αντιλαμβάνομαι. Την αντιλαμβάνομαι. Μπράβο, μπράβο. Συνέχισε. Σαν συνέστηση. Πριν 3 χρόνια ζούσα το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής μου. Ο τύπος ήταν ο τέλειος άντρας. Πηγαίναμε βόλτες, με φρόντιζε, μου έφερνε φαγητό στη δουλειά. Άρα ήταν μάνα σου. Δεν είδα εγώ τον τέλειο άντρα κάπου. Είδα την τέλεια μάνα. Αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί. Αλλάζω δουλειά για να είμαι κοντά στην πόλη του και εκεί αρχίζουν όλα. Περάσαμε μια δύσκολη φάση σαν ζευγάρι. Και εγώ το έριξα στο φαγητό. Εγώ χωρίς να με ζευγάρι. Πήρα 4-5 κιλάκια, εγώ σε μια εβδομάδα. Κάτι που τον ενόχλησε αφάνταστα. Κοπρόσκυλο. Κοπρόσκυλο. Δεν θέλω να σου πει. Αυτό κόλλασε, εσύ για να δούμε. Όχι αυτό κόλλασε, αυτό πουθενά. Εκεί που οι ψυχές είναι μόνες τους. Να μην βρει παρέα ούτε στην κόλαση. Υπάρχει κάτι πιο κάτω. Διαβάζω τον Αλιγκέρι, τον Δάντη, όχι τον Χρήστο. Δεν υπάρχει κάποιο τμήμα που να έχει βάλει τους ανθρώπους, τους χοντροφοβικούς και αυτούς που στη σχέση, άμα βάλει άλλη κιλά, την παρατάνε. Σε ένα κενό να είναι. Στο elevator της κόλασης. Μονάχοι τους. Πού να σου τα λέω, με παρηγόρησε ο διευθυντής μου. Τώρα, αυτή είχε η παρηγοριά. Σε κάποια φάση τα είχα και με τους δύο ταυτόχρονα. Και πολύ καλά έκανες. Ναι, βρε γκουρού μου, δεν φταίω εγώ. Αυτός ήταν μαλάκας. Αμαρτία γιατί δεν έπρεπε να τον κερατώσω και έπρεπε να τον στείλω στη μάνα του πρωτού ξενιδευτώ. Αυτά. Φιλιά πολλά. Παράδειγμα. Αμαρτία που δεν τον έστειλε στη μάνα σου και χρέωνε τον χρόνο σου με δύο άτομα. Ωστόσο, πηγαίνει παράδεισο γιατί σούλαχε και σένα άτυχη μου κοπέλα. Να μη σε αποδέχεται. Ανώνυμα παρακαλώ, μην εκτεθούμε. Τι είπατε? Δούλευα που λες σε εστίαση. Και μου λέει μια πελάτη ενώ τους έχω μαζέψει στο τραπέζι με τα αποφάγια, τα οποία το έχω βάλει στον κάδο για σκυλιά. Να πούμε και μπράβο που έχετε κάδο για σκυλιά και μπορούν μετά τα σκυλάκια να φάνε. Μου φέρνεις, λέει, το πακέτο μου. Της λέω, ποιο πακέτο? Γυρνάει και μου λέει με ύφος, με πολύ ύφος όμως, φέρε μου γρήγορα το κόκαλο από την πριζόλα που το παίρνω πακέτο σπίτι κάθε φορά γιατί το πιπηλάω. Και της λέω, μα δεν μου είπατε να το βάλω πακέτο. Κάθε φορά το ίδιο κάνω, πώς γίνεται να μην το ξέρεις? Και φώναζε, λέει, πού είναι το κόκαλό μου? Και της απαντάω, ενώ δεν την έχω εξυπηρετήσει ποτέ εγώ, α, ναι, λέει, τώρα κατάλαβα, συγγνώμη. Και πάω κύριος και παίρνω το κόκαλο από το κουβά με τα αποφάγια, της τον πάω και της λέω, καλό πιπίλημα.
πιο σοβαρός άνθρωπος να μου πει εμένα, εγώ εκείνη την ώρα. Μόνο αν το έχεις χάσει από το πόδι, θα ψάξεις τον κοκαλό σου. Θα μου πει εμένα την ώρα που δουλεύω και καίγεται το κόλος μου, φέρε μου πίσω και κάνε μου πακέτο το κοκαλό μου να το πιπιλήσω στο σπίτι. Βράξεις κάτι άλλο να πιπιλήσεις στο σπίτι. Άλλοι παίρνουν την κοκαλό και τα κρύβουν στη σχολική του τσάντα και μαζί με κρυστάλλους και τα ρο. Τον πάω παράδεισο. Γιατί υπάρχει συνέστηση για τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση. Και αυτή είχε την τρέλα να πει: το παίρνω σπίτι και το πιπιλάω. Ας πούμε, σε έλεγε: το ήθελα για το σκυλάκι μου. Όχι, παιδιά, θεωρεί ότι το πιπίλημα είναι. Νορμάλ. Λοιπόν, άκου τώρα και μην κρίνεις, γιατί κάθε χοντρός το έχει κάνει αν έχει μόνο στο σπίτι. Προμηνύεται πολύ δύσκολη ιστορία αυτή. Κρατούσα το παιδί μιας φίλης, το οποίο δεν μιλούσε ακόμη καλά, έλεγε σκόρπιες κουβέντες, δεν άρθρωνε πρόταση. Και μία μέρα έπρεπε να του δώσω γιαούρτι. Αυτό το νόστιμο με τις γεύσεις για απογευματινό. Και ήταν το τελευταίο, ρε η Χρυσούλα. Δεν είχε άλλο στο ψυγείο. Δεν κρατήθηκα, το έφαγα εγώ. Το άφησα νηστικό το μωρό, ρε μαλάκα. Αυτό είμαι εγώ, τώρα προσέχω τα παιδιά σας. Αλλά με την κρέμα, τη φαρίν λακτέ, που είναι και πολύ θερμιδική. Σε δύο μέρες θα με έχεις, δεν μπορώ να πάρω να σε έτσι. Και το μωρό. Ατροφικό. Θα είμαι κανονικά, μαμά, τι τα φάμε. Προφανώς και είπα στη μάνα του ότι έφαγε το γιαούρτι του για απόγευμα το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ. Τέλος πάντων, δεν παθαίνουν τίποτα. Αυτά είναι ανθεκτικά. Οι βρεφικές τροφές πράγματι είναι μεγάλος πειρασμός. Mm. Είναι πεντανόστιμες. Τώρα, να τρως το φαΐ του παιδιού μου θυμίζει τη Στέλλα στο «Είσαι το τέρι μου» που του είχε πάρει το γλυφιτζούρι. Mm. Το μωρό έκλαιγε και έλεγε «Αυτά δεν είναι για μωρά». Και καλό του έκανα. Και μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν θα προσέχω τα δικά σας παιδιά. Θα την πάω παράδεισο. Ταυτίζεσαι γι' αυτό. Παράδεισο. Δεν καταλαβαίνω. Ο χοντρός έχει τη δική του κόλαση. Έχει τη δική του κόλαση. Επόμενη πολύ μικρή ιστορία από τον Βασίλη. Τι? Γύρισε! Μία πρόταση έστειλε. Γύρισε? Ναι. Έχω κάνει ολόκληρο photo shooting τη γιαγιά μου στο μνήμα. Γεια. Δεν είναι Ανδρέας Ανδρεούλης Ανδρεαδάκης, σύζυγος Στέφαν Πεταλίδα. Που έκανε με τη μαμά του φωτοσούτινγκ στη κάσα. Επίσης, αυτό δεν είναι τόσο κολάσιμο, γιατί στη Βικτοριανή εποχή τους νεκρούς τους βγάζαν φωτογραφία, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να βγουν άλλη φωτογραφία στη ζωή τους. Οπότε εγώ αυτό δεν το θεωρώ κολάσιμο. Είναι λίγο creepy απλά. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορείς να ρωτήσεις και τον νεκρό άμα θέλει. Με την κολλητή μου ήμασταν μαζί από παιδιά. Όταν πήγαμε γυμνάσιο, είχε φάει κόλλημα με ένα παιδί. Αυτό το κόλλημα γινόταν όλο και πιο αιμονικό, σε σημείο να μεθάει όπου και να πηγαίνουμε, να ξερνάει, να βγαίνει εκτός εαυτού και αυτός ο πήγαινε και χειροτέρευε. Πέρασαν περίπου 2-3 χρόνια και είχα κουραστεί από όλο αυτό και δεν ήθελα με τίποτα να τη βλέπω έτσι. Ένα βράδυ ξεκίνησα να την παίρνω τηλέφωνα με απόκρυψη. Άλλαζα τη φωνή μου και καθόμουν και της μιλούσα για ώρες, παίζοντας τον κρυφό θαυμαστή, ώστε να αρχίσει να νιώθει πως για κάποιον όντως αξίζει και τη θέλει, έτσι όπως είναι και δεν τη φτύνει, κυριολεκτικά όπως ο άλλος. Αυτό. Είναι για την εκπομπή που είναι catfish. Ναι, είναι catfish, όντως, αλλά έχει μια γλύκα από πίσω του. Ναι, και μια αθότητα. Αθότητα δεν έχει καμία. Απ' την άλλη όμως είναι απάτη, εξαπάτηση για την ακρίβεια και sad. Αυτό συνεχίστηκε για αρκετό καιρό. Να το, εκείνη η μαλακία, στον αρκετό καιρό. Κάντο μια φορά, έτσι να νιώσει καλύτερα. Λίγες φορές έχουμε δει που ερωτεύονται και μεταξύ τους μετά. Και μετά λένε δεν μπορούσα να σταματήσω. Να το κάτσεις ναι, που βλέπουμε. Ναι, ναι. Δεν μπορούσα να σταματήσω γιατί περνούσα καλά μαζί της. Mm. Και μετά έγινε μία μόνιμη κατάσταση. Το κακό είναι πως δεν θυμάμαι πως το έλξα και εξαφανίστηκα ως θαυμαστής της. Της το είπα μετά από καιρό πως ξέρεις κάτι, εγώ ήμουν πίσω από όλο αυτό. Της το είπε. Δεν τσακωθήκαμε, αλλά δεν της άρεσε προφανώς. Άκου τώρα να δεις. Είμαστε ακόμη κολλητές και ναι, ξεκόλλησε εντελώς από το μαλάκα, αλλά ακόμη μεθά γιατί είναι νεροφίδα. Συνεπώς τι έκανες. Μια τρύπα στο νερό. Ούτως ή άλλως θα τον ξεπερνούσε κάποια στιγμή, θα γνώριζε κάποιον άλλον. Εσύ μόνο έκανες τη μαλακία. Ευτυχώς τη το είπε. Ναι. Θα την πάω καθαρτήριο παρότι τη συγχώρεσε η φίλη. Εγώ συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ. Οπότε θα μπει καθαρτήριο γιατί επειδή κράτησε για καιρό. Άμα ήταν μια φορά και δυο και τρεις, Klein Mind. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, φίλοι μου. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, με ένα διαφορετικό βίντεο. Αν όχι το εξομολογητήριο είναι 7. Σας φιλούμε γλυκά. Έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.